έπρεπε και η κυβέρνηση από την αρχή να το ζητήσει και εγώ θα το ζητήσω από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα εύπορα, γιατί έχουμε όχι ίσως όλα, αλλά τα εύπορα ιδιωτικά σχολεία που μετέχουν τις δημοσίες εκπαιδεύσεως στην Ελλάδα να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή ώστε να υποδεχθούμε με αξιοπρέπεια και αγάπη τα προσφυγόπουλα. Ωστόσο, ξεκάθαρες αποστάσεις από τις δηλώσεις Ζουράρη πήρε το Υπουργείο Παιδείας, αφήνοντας εκτεθειμένο τον Υφυπουργό. Όπως τονίζει ξεκάθαρα σε ανακοίνωσή του, ο προγραμματισμός της δημόσιας εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων υλοποιείται με επιτυχία. Οι απόψεις του κυρίου Ζουράρη είναι προσωπικές. Άμεσα αντέδρασαν οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, οι οποίοι τονίζουν ότι αν περάσει κάτι τέτοιο, θα είναι σαν να παραδέχεται η κυβέρνηση ότι απέτυχε να εφαρμόσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφύγων. Δεν θα δεχθούμε το αντιδημοκρατικό αυτό μέτρο υποχρεωτικής επιβολής των μαθητών αυτών στα ιδιωτικά σχολεία. Στον εισαγγελέα Πειραιά από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας διαβιβάστηκε η δικογραφία για την πρόσφατη ρατσιστική επίθεση της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα. Μέχρι στιγμή σε την υπόθεση έχουν καταθέσει 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι 2 αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σχολικό συγκρότημα την ώρα των επεισοδίων. Και όσο η υπόθεση του Περάματος διερευνάται, νέο ρατσιστικό κρούσμα σημειώθηκε αυτή τη φορά στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας και με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων. Επέτρεπε να ανακτώνται διάφορα σχόλια ρατσιστικού περιεχομένου. Μέσα σε αυτά ήταν και ένα βιντεάκι που πραγματικά καλλιεργούσε το μίσος. Θα καταγγέλω τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ότι δεν κρατάει τις διαδικασίες που οφείλει στη λειτουργία του Συλλόγου. Τα επίμαχα βίντεο που έχουν αποτυπωθεί από την εφημερίδα Έθνος δεν υπάρχουν πλέον στην σελίδα του Συλλόγου. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι ουδέποτε ανήρτησε στο Facebook βίντεο ρατσιστικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα ζητάει να γίνει σεβαστή η απόφαση των γονέων του σχολείου, οι οποίοι σε ψηφοφορία που είχε γίνει στις 11 Δεκεμβρίου είχαν εναντιωθεί στη λειτουργία απογευματινού τμήματος για τα παιδιά των προσφύγων. Δεδομένου ότι δεν είμαστε ούτε ακραίοι ούτε ρατσιστές, αλλά ούτε επαγγελματίες πρόεδροι συλλόγων και οργανώσεων, παραγονείς, δεν πτωούμαστε από τέτοιες ενέργειες και μεθοδεύσεις, αλλά ζητούμε επιτακτικά να γίνονται σεβαστές οι απόψεις της πλειοψηφίας. Σύμφωνα με το πολίτευμά μας και όχι να επικαλούμαστε τη δημοκρατία μόνο όποτε μας βολεύει. Ωστόσο, κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου κρατάνε αποστάσεις από αυτές τις απόψεις του Προέδρου. Δεν τηρούνται οι διαδικασίες λειτουργίας του Συλλόγου σχετικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Ως εκλεγμένο μέλος του ΔΟΣΟΥ, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 26ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, θέλω να διαβεβαιώσω ότι ουδέποτε κλήθηκα σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρά μόνο για να οριστούν τα όργανά του, καθώς και στην τελευταία συνεδρίαση την Κυριακή 22 Ιανουαρίου. Το ρατσιστικό παραλήρημα συνεχίζεται ωστόσο με νέες αναρτήσεις στα σχόλια της ανάρτησης του Συλλόγου Γονέων στο Facebook.